κόσμος των θηλαστικών. Υπάρχουν εκατοντάδες διαφορετικά είδη θηλαστικών και το κυριότερο φυσικά είναι ο άνθρωπος. Τα θηλαστικά ζουν παντού. Κολυμπούν στη θάλασσα. Τα πιο γνωστά θαλάσσια θηλαστικά είναι τα δελφίνια, οι φάλαινες και οι φώκες. Όπως όλα τα θηλαστικά όμως, χρειάζονται αέρα για να ζήσουν. Γι' αυτό και συχνά ανεβαίνουν στην επιφάνεια του νερού. Περπατάν στην ξηρά. Πετούν στον αέρα. Οι νυχτερίδες, για παράδειγμα, πετούν χρησιμοποιώντας τα χέρια τους σαν φτερά, χάρη στο δέρμα που απλώνεται ανάμεσα στα δάχτυλα των χεριών. Τα θηλαστικά ονομάζονται και θερμόαιμα ζώα, γιατί το σώμα τους έχει από μόνο του θερμότητα και παραμένει η ίδια, είτε κάνει ζέστη είτε κάνει κρύο. Γι' αυτό έχουν ανάγκη μια ζεστής φωλιάς για να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες. Όλες οι μητέρες των θηλαστικών ταΐζουν τα μωρά τους μεγάλα από το στήθος ή την κοιλιά της μητέρας. Το γάλα, εκτός από πλούσια τροφή σε θρεπτικά συστατικά, μεταδίδει στο μωρό και τα κατάλληλα αντισώματα, όλα εκείνα που θα χρειαστεί δηλαδή το μικρό για να καταφέρει να επιβιώσει στην ζωή του. Τα περισσότερα νεογέννητα των θηλαστικών είναι αδέξια και χρειάζονται πολύ φροντίδα. Ζώα που μπορούν να φυλάνε τα μικρά τους σε ένα ασφαλές μέρος, όπως μια φωλιά, γεννούν πολλά μωρά. Τα ζώα που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, συνήθως γεννούν ένα ή δύο μωρά κάθε φορά, έτσι ώστε να τα προσέχουν όσο μπορούν καλύτερα. Η καμιλοπάρδαλη γεννά συνήθως ένα μικρό τη φορά. Το καμιλοπαρδαλάκι μπορεί να γίνει εύκολος στόχος για τα αρπακτικά, γι' αυτό και η μητέρα του πρέπει να το προστατεύει. Αν το μωρό της απειληθεί, είναι ικανή ακόμα και να σκοτώσει τον εχθρό με τις κλωτσιές της. Τα ποντίκια γεννούν πολλά μωρά μαζί, συνήθως γύρω στα 8. Τα μωρά γεννιούνται σε μία ζεστή φωλιά. Η μάνα τους όμως τα φροντίζει για λιγότερο από ένα μήνα. Τα καγκουρό κουβαλούν τα μωρά τους μέσα σε μία τσέπη που έχουν πάνω στο σώμα τους. Εκεί το μωρό κρύβεται όταν φοβάται ή όποτε θέλει να ξεκουραστεί. Επίσης εκεί βυζένει το γάλα του. Οι ελέφαντες φροντίζουν τα μωρά τους για περισσότερο χρόνο από όλα τα άλλα ζώα. Το ελεφαντάκι ζει με τη μητέρα του ακόμα και για 10 χρόνια.
υπάρχουν θηλαστικά που τρώνε φυτά. Τα ονομάζουμε φυτοφάγα. Έχουν πλατιά δόντια που τα βοηθούν να μασάνε την τροφή τους. Κάποια άλλα τρώνε κρέας. Τα ονομάζουμε σαρκοφάγα. Έχουν κοφτερά δόντια για να μπορούν να σκοτώνουν και να τεμαχίζουν τη λία τους. Απ' τα σαρκοφάγα υπάρχουν εκείνα που κυνηγάν την τροφή τους και τα ονομάζουμε αρπακτικά. Όπως ο γατόπαρδος. Υπάρχουν άλλα σαρκοφάγα που προτιμούν να τρώνε ψωφίμια. Κάποια άλλα τρώνε και απ' τα δυο. Όπως τα τροκτικά που διαθέτουν γερά μπροστινά δόντια και μπορούν να μασίσουν τα πάντα. Τα ονομάζουμε παμφάγα. Πολλά φυτοφάγα τρώνε μόνο ένα είδος φυτών ή μόνο ένα μέρος από κάποιο φυτό. Γι' αυτό και πολλά διαφορετικά φυτοφάγα ζώα μπορούν να ζουν στην ίδια περιοχή αφού υπάρχει τροφή για όλα. Ας δούμε ένα παράδειγμα από την Αφρικανική Πανίδα. Ορεινόκερος τσιμπολογά στους θάμνους. Η ζεύρα βόσκει στο χορτάρι. Η καμιλοπάρδαλη τρώει τα φύλλα από τις κορυφές των δέντρων. Πολλά από αυτά τα ζώα έχουν στο σώμα τους χρώματα και σχέδια που τα κάνουν σχεδόν αόρατα μέσα στο περιβάλλον που συνήθως ζουν. Τα σχέδια αυτά ταιριάζουν με τις σκιές που δημιουργεί το φως του ήλιου καθώς περνά μέσα από τα φυλώματα των δέντρων. Έτσι δεν μπορούν εύκολα να τους δουν οι εχθροί τους. Τα περισσότερα ζώα βλέπουν μόνο άσπρο και μαύρο, γι' αυτό και δεν μπορούν να διακρίνουν εύκολα αυτή την λεοπάρδαλη. Χάρη στην ανοιχτόχρωμη κοιλιά τους και τη σκουρόχρωμη πλάτη τους, οι γαζέλες δεν διακρίνονται εύκολα μέσα στην ξερή καφετιά βλάστηση. Οι ρίγες που έχει η τίγρη της Βεγγάλης την βοηθούν να κρύβεται πιο εύκολα μέσα στο ψηλό χορτάρι. Όχι ότι φοβάται και κανένα. Απλά θέλει να πλησιάσει το θύμα της χωρίς να την αντιληφθεί εκείνο. Τα περισσότερα νυκτόβια έχουν μεγάλα αυτιά και καλή ακοή. Αυτό τα βοηθά να αντιλαμβάνονται όλους τους ήχους που μπορεί να τα οδηγήσουν σε τροφή. Πολλά ζώα της ερήμου βγαίνουν έξω μόνο κατά τις δροσερές ώρες της νύχτας. Την ημέρα κάνει πολύ ζέστη και δεν μπορούν να κυνηγήσουν. Για τα περισσότερα ζώα υπάρχει ο κίνδυνος να βρεθούν στο κυνήγι κάποιων αρπακτικών. Τα πιο αδύναμα ζώα έχουν βρει τρόπους για να προστατεύουν τον εαυτό τους. Τα μυτερά αγκάθια στην πλάτη του σκατζόχυρου τον βοηθούν να προστατεύεται από τους εχθρούς του. Τα αγκάθια θα πληγώσουν τα πόδια όποιου προσπαθήσει να τον ακουμπήσει. Βέβαια, ο καλύτερος τρόπος άμυνας είναι η φυγή. Οι σκίουροι ξεφεύγουν σκαρφαλώνοντας τα δέντρα. Ορισμένα φυτοφάγα ζώα έχουν μυτερά κέρατα στο κεφάλι τους που τα χρησιμοποιούν για να προστατεύονται από τους σαρκοφάγους εχθρούς τους. Επίσης, τα αρσενικά χρησιμοποιούν τα κέρατα σε μάχες με άλλα αρσενικά όταν συναγωνίζονται ποιο θα ζευγαρώσει με τα θηλυκά. Πολλά θηλαστικά ζουν σε ομάδες. Η ομάδα προστατεύει τα νεογέννητα και τα πιο αδύναμα ζώα ακόμα και απέναντι σε άγρια σαρκοφάγα. Η
Οι ζεύρες ζουν σε μικρές οικογενειακές ομάδες που απαρτίζονται από μία αρσενική, πολλές θηλυκές και τα μικρά τους. Η κάθε ομάδα αποτελεί τμήμα ενός μεγαλύτερου κοπαδιού. Τα λιοντάρια είναι τα μόνα ελουροειδή που ζουν σε ομάδες.